μαζί μας. Γεια σου, Νικόνα. Τι ωραία πράγματα θα μας φτιάξεις. Θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε δουλεύουμε στην κουζίνα μας και τρώμε και δεν το πετάμε. Πάρα πολύ ωραία. Θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του Όλες. Γιώργου και του Δημήτρη. Αρκεί να μην μας καταστρέψουν. Λοιπόν, ξεκινά. Αυτά είναι για βεράντα. Αυτά είναι για βεράντα. Πιάστε το και από τα δύο και σήκωσε το ψηλά. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραίο που είναι. Είναι βάζα για ορτιού το μεγάλο μέγεθος. Το μικρό είναι αυτό εδώ. Δείτε και το. Σεδάκια για ορτιού, Και σεδάκια για ορτιού, τα οποία τα... τους βάζουμε φέι. Δηλαδή τρώμε το γιαούρτι και μετά παίρνουμε το βαζάκι. Είναι πολύ εύκολο. Θα φτιάξει μόνο σου τώρα μόλις ένα. Ωραία. Και χρησιμοποιούμε κρύσταλλα, κοχύλια, βότσαλα. Λοιπόν, αυτή είναι η λαδόκολα που είναι η λαδόκολα. Ναι. Αυτό. Και χρειαζόμαστε ένα μικρό σύρμα. Ωραίο, Ωραίο. Γιατί κάτσε έτσι καημένος. Απορροφώ την ώρα. Πάτε με το βιό μου. Λοιπόν. Τι θα κάνουμε τώρα. Όχι, δεν πειράζει για το χαρτί, πρόσκεισε. Αυτό που το δένεις τι είναι, πετονιά. Αυτό είναι μια, ένα σειρματάκι λεπτό. Μπορούμε και με πετονιά. Και βάζεις ένα κρύσταλλο. Μπορούν, όσοι δεν έχουν κανένα από τα δύο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν κλωστή του ραψίματος. Ωραία. Και τώρα ξέρεις τι θα κάνεις. Ωραίο φως που κάνει λαδόκολα. Κάνει συγκλονιστικό και να ανάψουμε ένα τώρα. Θα βάλεις ένα κεράκι μέσα. Και πώς βάζουμε την αλυσίδα. Και δεν υπάρχει κίνδυνος βρενικού μου να καεί. Όχι, 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 δεν υπάρχει, γιατί το γυαλί που το προστατεύει. Και το συγκεκριμένο χαρτί είναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, εμένα αυτό μου αρέσει. Μπράβο. Μπορούμε να τα κουμπίσουμε στο τραπέζι. Οφείλουμε και σε μια τέτοιο γάμο αν έχουμε. Έλα, Νέζο, και εσύ, έλα, έλα. Έλα, Χριστό, έλα, έλα. Ωραίο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλά μαζί όπως τα έχω εκεί και να τα κρεμάσουμε με αλυσίδες. Για να τα κρεμάσουμε, χρειαζόμαστε σύρμα αλουμινίου που το κόβουμε, κόβουμε 4 σειρματάκια, τα περνάμε, το ξαναδένουμε όπως δέσαμε πριν στο και χρησιμοποιούμε την βάση αυτή. Η αλυσίδα υπάρχει με το μέτρο. Δηλαδή κάνεις αυτό εδώ, Νίκο, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και υπάρχει αυτή η αλυσίδα που την περνάς φέι, δείξε πώς την περνάμε. Και το κρεμάμε σε διάφορα σημεία, σε φυτά, στα κάγκελα, στην τριπούλα. Έχει μια τριπούλα. Έχει μια τριπούλα στη μέση. Α, είναι τόσο εύκολο. Πολύ. Γιατί δεν κατάλαβα εγώ. Και λέω ας το καλύτερα. Το κατάλαβα, το καταφέρνω. Γελάτε. Είστε. Σιγά το πρώτη φορά είναι. Και έτσι. Εμείς τώρα προσέχουμε να γίνει ζύμια πλέον. Ωραία, περιμένετε λίγο να το ξαναδείξουμε. Έχει κάνει με αυτό το σειρματάκι γύρω-γύρω εδώ. Αφού έχω περάσει από μέσα το άλλο το σειρμα. Και μετά τα ενώνει όλα εδώ με το σειρματάκι που είναι πολύ εύκολα. Και τα κρεμάει. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό σημαίνει κρατάω το φανάρι. Δείχτε το και να το καταλάβουν. Δείτε το και σκέτο να το καταλάβετε. Ο μπαγάσας ο Λιάγκας κάτι φτιάχνει πάλι. Τι κάνει πάλι. Ωραία. Ωραίο είναι. Μόνο που αυτό θέλει αστάρι. Και στο τραπέζι και για να τα κρεμάσουμε. Πες μου. Πριν για να σου βγει πάρα πολύ ωραίο. Δείτε τι ωραίο αυτό. Αυτά είναι παλιά φλιτζάνια που μας έχουν μείνει και δεν έχουμε. Έχουμε από ένα, βλέπεις είναι δύο διαφορετικά. Βάζουμε ένα βασιλικό που είναι μέσα εποχιακό. Μύρισε το να δεις, μυρίζει καταπληκτικά. Και μπορούμε να τα κουμπίσουμε στο τραπέζι της βεράντας και δίπλα. Τώρα τι δείχνετε, του Γιώργου ή εμάς που αυτό είναι καταπληκτικό. Πρέπει να το ξαναδείξουμε. Φλιτζάνι, αν σας έχει μείνει έστω και ένα κομμάτι χρωματιστό παλιό της γιαγιάς. Μπορεί να έχει σπάσει λίγο. Έτσι. Και βάζεις ένα βασιλικό και το βάζεις στο μπάνιο σου και είναι τέλειο. Είναι τέλειο και να σου πω κάτι θέλει. Δείτε τα τι ωραία. Θα δώσει και ένα συγκλονιστικό όρμα μέσα στο χώρο. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι ένα κουτί από λαμπάδες που μας έχουν φέρει. Ναι. Και καλό θα είναι να μην το πετάξουμε, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα ποτηράκια μέσα. Δεν ανάγκη να έχετε αυτά. Οτιδήποτε έχετε. Και να βάλετε μέσα ρεσό και να το κουμπίσετε ή στο τραπέζι τη βεράντα ή πάνω στα κάγκελα. Αν έχετε φαρδί κάγκελο, είναι πεζούλι φαρδί. Ξέρετε που θέλω να το βάλω. Πού? Θα το βάλω λίγο εδώ για να το δούμε να φανεί διαφορετικά. Α, εντάξει, τώρα έχει αλλάξει το feng shui ολόκληρο. Έτσι. Εδώ. Δεν είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ τέλειο. Ωραίο. Είναι μπράβο, τέλειο. Παιδι. Λοιπόν, μπορούμε με απλά χρώματα να καθίσουμε και να βάλουμε και τα παιδιά που παίζουν με τα χρώματα. Σου έχω φέρει κάπου. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα το σοβαρό. Μια βαλετίτσα πάει στον το παιδάκι και κάθεται και στα φτιάχνει, στα ζωγραφίζει και κάτι να κάνει και το μαθαίνει. Τι ζωγραφίζει. Ότι δεν πεθάμε τίποτα. Το κουτί από τη λαμπάδα, αν δεν σ' αρέσει, αν είναι ρόζα, αν είναι μόβα, αν είναι βυσινή, αν είναι οτιδήποτε. Αυτά εδώ. Πρόσεχε πώς θα το πιάσει. Πρόσεχε.
Αυτό είναι μπουκάλια που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ από γάλα. Ναι. Υπάρχει το μικρό και το μεγάλο και είναι και από οικολογικούς χυμούς. Μάλιστα. Τα μπουκάλια λοιπόν αυτά τα κρατάμε. Υπάρχει φυτίλι με το μέτρο. Mm-hmm. Το παίρνουμε. Υπάρχουν στην Αθηνά και αυτά εδώ πέρα τα σιδεράκια. Το παίρνεις, περνάς το φυτίλι, το βάζεις, κολλάς πεταλούδες, κοχύλια, αστερίες. Εδώ κάτω τι έχει, το υγρό τι είναι? Είναι ειδικό λάδι για, για καντήλι. Και πώς ανάβει, έχουμε αναπτήρα? Έχουμε. Θέλω λίγο να το δω πώς είναι. Ορίστε. Ωραίο, αυτό για το μπαλκόνι, τέλειο. Ορίστε. Με κόστος μηδενικό. Τι μηδέν. Ένα και κορδέλες που μας έχουν μείνει. Όχι, παιδιά, με τον φόκο. Δείτε τι ωραίο. Άρχισε και το άλλο φέιτο από εκεί. Εδώ δεν έχω βάλει. Και δίνει ένα δυνατό φως. Μόλις αρχίσει λίγο και κάτι φυτίλι σταματάει, δεν καπνίζει. Mm. Ωραίο. Όσο πιο καλή ποιότητα βάλουμε λάδι, τόσο πιο μεγάλη αντοχή λίγο θα έχει. Λίγο λάδι, χρειάζεται. Εγώ βάζω λίγο για να μην το αφήνω στη βεράντα τώρα με τον ήλιο και αυτά. Και... Τα ίδια μπουκάλια μπορούμε να τα βάψουμε, που θα σας δείξω τώρα. Υπάρχουν διάφορα υλικά τεχνοτροπίας, αλλά αν δεν έχετε, μπορείτε σε απλά χρώματα να βάλετε μέσα άμμο και λίγη σκόνη χρυσή και να δημιουργήσετε ένα δικό σας μπουκάλι. Να σου πω, περίμενε, δεν ξεκινάς από αυτό, να το κάνεις σωστά. Ξεκινάς από εδώ. Χρειάζεται πάντα ένα στάρι. Λοιπόν, πρέπει να το καθαρίσω λίγο. Έλα, με βάλε. Έλα. Πιάσε. Έλα, ο Γιώργος. Αυτά τι είναι, τσίγκινα κουτιά. Ναι, θες να βάζεις τα γάντια σου. Εγώ. Αυτό είναι κουτί από καφέ. Κουτί από καφέ. Λοιπόν, το περνάμε με το αστάρι. Παιδιά, τι ωραίο γίνεται. Δηλαδή, δεν θα περνούσε ποτέ στο μυαλό μου ότι ένα κουτί από το καφέ θα μπορούσε να βγάλει. Αυτό μπορεί να γίνει ένα καταπληκτικό κυροπήγιο. Βάζω. Θέλει κάποιες ώρες βέβαια να στεγνώσει καλά το αστάρι. Ναι. Και κυροπήγιο πώς θα το κάνουμε? Θα δεις τώρα. Θέλεις να το κάνεις, Γιώργο? Ναι, ναι, Γιώργο εσύ. Αυτό το χρώμα είναι ακριβό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα στάρι απλό μετάλλου. Το στάρι τι είναι που το λέμε? Αστάρι. Είναι μια βάση. Και για να σε ένα απλό χρώμα φέι, να μαζέψουμε άμμο. Ναι. Να την ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά μέσα. Ναι. Και να βάλουμε λίγες σταγόνες από οποιοδήποτε χρυσό. Ναι. Και μπορούμε να βάλουμε χρυσό, μπρονζέ, σκουριά, ό,τι ακριβώς θέλουμε και να δημιουργήσουμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε να στεγνώσει. Τώρα, ξέρεις τι θέλω, για να καταλάβεις, αυτό τι είναι που κάνουμε. Θα πάρεις αυτή τη μεγάλη επιφάνεια για να το δουν όλοι πόσο εύκολο είναι. Πάρε αυτό. Θέλεις να βάλεις ένα γάντι? Όχι, δεν πειράζει, για πες. Λοιπόν, και ξεκίνα. Εγώ δεν το κάνω. Ο Γιώργος. Τι να κάνω, να πάρω κάτι. Θα ξεκινήσεις να κάνεις μια τεχνοτροπία που έχει ένας φίλος μας στο τζάκι του που δεν έχει τελειώσει ποτέ. Να δεις πώς γίνεται. Εντάξει, γιατί ο φίλος μας την έχει τέλειωση. Όχι, έχει αυτή τη βάση. Την πειράξει έχει ποτέ. Το στάρι. Χρειάζεται και κάτι από πάνω. Μην κοιτάς τώρα που έχουμε χρυσό. Θα χαράσει φιλία μας. Πάμε. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το τσίγκινο με τον καφέ. Ναι, αυτό λοιπόν ακούπησε αυτό το πώς κερί επάνω. Πώς τελειοποιείται? Εδώ ακουπάς το κερί επάνω και το χρησιμοποιείς. Οτιδήποτε θέλεις. Αυτό θα γίνει χρυσό στο τέλος ή θα περάσουμε με άμμο. Μπορεί να κολλήσουμε κοχύλια. Α, εγώ νόμιζα την άμμο τη βάζεις μέσα. Όχι, έτσι είναι, Γιώργο, στο κατά εγώ. Γιατί? Στο κατά για να βλέπει και ο κόσμος. Δεν το κάνουμε για μας. Κοίτα, κοίτα. Λάθος. Έλα να σε δείξω. Λάθος, Γιώργο μου. Κοίτα, ξεκινάς και το πας. Δημήτρη, κάτσε και στη γωνία σου. Κάνεις χιαστή. Εντάξει, το έχω. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι ένα δενεγέ λαδιού μικρό. Σαν ένα φίλο. Είναι φίλο ασήμι. Τα οποία 100 φύλλα σήμι έχουν περίπου στα 8 ευρώ και μπορείς να κάνεις απίστευτα πράγματα. Παιδιά, δείτε τι ωραίο που είναι. Και θες να κολλήσεις φύλλα σήμι? Ναι. Λοιπόν, έλα να κολλήσεις φύλλα σήμι. Ωραία, Δημήτρη, εσύ βοήθησε τον Γιώργο να κρατάς αυτό. Αυτό λοιπόν, Γιώργο, σε 10 λεπτά θα έχεις στεγνώσει και πρέπει να το ξαναπεί.